Ας πούμε κάποιο μη βγαίνει. Να είσαι καλά μη βγαίνει. Δεν παρασπάνει. Έμαθες το νέο. Το νέο. Η Χαραμίδης θα παίζνε θέατρο. Το θέατρο. Θα φτάνει χαρά στο Χαραμί Βαρτά. Ωχ, και ντέμορφο πάει να το. Να σαν έμαση, οι χαραμίδες γλεντούν. Γεια σας, Πελαία. Γεια σας, κορίτσε. Μερ πας. Πάω να έχω μόνο το κουτί με νερό. Σο καλό. Να είστε καλά. Έμαθατε, κορίτσε. Ντο, ντο. Απόψε τα κυρουκά τη Χαμπίκονο θα ψαλαφούν την Πελαία. Αχ, τη χαιρέσα, Πελαία. Να είμαι αισιοδός. Αχ, τη χαιρέσα, Πελαία. Σήμερα. Δεκέμβρης του 1892. Κυβερνείο του Κάρς, χωριό Αράμ Βαρντάν ή αλλιώς Χαραμί Βαρντάν. Το χωριό στο οποίο από το 1878 έως το 1918 ζούσαν για 40 ολόκληρα χρόνια οι Χαραμίδες, οι πρόγονοι δηλαδή των σημερινών ποντίων αναγεννησιωτών. Είναι παραμονή Χριστουγέννων και οι Έλληνες πόντιοι του χωριού ετοιμάζονται για την πρωινή Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στην εκκλησία που έκτισαν οι ίδιοι, προκειμένου να διατηρήσουν αλόβητη την πίστη και τη θρησκευτική τους παράδοση, καθώς κατοικούν στο Αράμ Βαρντάν μαζί με Αρμένιους και Ρώσους. Και ενώ σε όλα τα σπίτια οι προετοιμασίες για την γέννηση του Θεανθρώπου κορυφώνονται, σε ένα άλλο σπίτι μία νέα ψυχή γεννιέται. Είναι η μικρή Πελαγία, η οποία ανήκει στην πρώτη γενιά ποντίων του Αράμ Βαρντάν. Τα πρώτα χρόνια της ζωής της η Πελαγία θα τα ζήσει ευτυχισμένα στο πλευρό των γονιών της, παίζοντας ανέμελη με τα υπόλοιπα παιδιά στις καταπράσινες εκτάσεις του Αράμ Βαρντάν, μαθαίνοντας τα ελληνικά γράμματα στο σχολείο που έκτισε ο πατέρας της με τους άλλους Έλληνες πόντιους του χωριού, και θα γαλουχηθεί με όλες τις παραδόσεις και τα ήθη των ποντίων της περιοχής. Όλα αυτά όμως μέχρι τα 8 της χρόνια, όταν μία ημέρα ο ξαφνικός θάνατος των γονιών της θα αλλάξει τα δεδομένα της μέχρι τότε ζωής της. Και πριν προλάβει να το καταλάβει, κάποιο βράδυ του 1900, η μικρή Πελαγία θα βρεθεί υπό την προστασία του αδερφού του πατέρα της Σάβα και της γυναίκας του Ευγενής. Και την κάμαρη σου. Άιτε πολύ. Πάτσι, γιατί να μένω αδά. Άξον, Πελαία. Οι μάνες και ο κύρις εφέκανε μας. Πήραν ψηλά στο Θεό. Από τώρα θα είσαι μας. Και θέλε έπαθους ξαμπάτσι. Άι βρήξας πουλί με έναν ημέρα. Αλλά ούσα τότε θα ελέψας μαναχάς ώρα μας. Αχ, Πάτσι, πολλά στεναχωρεύουμε. Στεναχωρεύκια σε πουλί μου. Όταν είσαι ο Σάβας κι εγώ. Και αφήνω με συναπαθάν στη δε. Άιτε. Καλά λες, Πατσί. Άιτε, δεν βατώνω στην κάμα σου. Άιτε, ας πάνω πες. Άιτε. Ε, και την πάσα. Μέρε φέκες μας. Εφέκ, εδώ το αρφό. Εμάς ο Θεόν και δεν και είμαστε μέτρα παιδεία. Από ταινή, η Πελαία θα... Άμοντε μέτρο παιδί. Λόγω δίγωσε να προστατεύατε ους να τρανίν και να έρθει η ώρα μας να αντρίζ. Στο πλευρό των θείων της η Πελαγία ζει μια ευτυχισμένη ζωή, καθώς ο Σάβας και η Ευγενή, μην μπορώντας να αποκτήσουν δικό τους παιδί, τη μεγαλώνουν καλύτερα και από πραγματική τους κόρη. Τα χρόνια ωστόσο περνούν γρήγορα και η Πελαγία ενηλικιώνεται και φτάνει σε ηλικία γάμου. Ο Σάβας και η Ευγενή στεναχωριούνται συνειδητοποιώντας ότι σύντομα θα αναγκαστούν να αποχωριστούν το ψυχοπαίδι τους, ενώ παράλληλα αγωνιούν
για το αν θα βρεθεί ο κατάλληλος γαμπρός προκειμένου να παραδώσουν την πελαγία τους σε καλά χέρια. 1910, 10 χρόνια μετά. Η Πάσα, εδέβανε τα χρόνια. Αμονοψέτουν δέφυες και φέκες μας στην πελαία. Ελέψατε να τώρα πώς σε τράνε. Γίνουνε ολόκληρα σαγαρί. Και γάλε γάλε, έρθει η ώρα να την αντρείς. Από κοικά ψηλά του στέξ, να ελέψατε και να καμαρώνεις. Πάπα, ετέλωσα με τα δουλείας. Θέλεις να φτάγω κατ' άλλον? Δεν παπούλη μου. Φέρε ένα ξένα ρόπο να σου πηγάω. Καλά, πάπα, πάγω. Να είσαι καλά, πούλη. Εδώ είναι τε Σάβα. Πελαία να πες. Λιώκ, έτσι λάδι να φέρω ένα ξένα ρόπο να σου πηγάω. Το κρατήσε και κάτω. Αχ, η πελαία μου είναι μικρέσα. Αδακάεν 8 χρονισνών. Τη χρονιά του πείραματι. Πώς εδέβανε τα χρόνια, έβγαινε. Αμονερών εδέβανε. Μόνο ψέτον που έρθεν στην κάμαρη να τσαπέζεις πρώτη σαν φορά. Και τώρα, εδών ολόκληρε σαγαρί και έρθεν η ώρα να ντρίζ και να φεύγα από σου μάνε μου. Η καρδία μου πονεί. Εγώ παλέσει να μείνουν, Ίζα. Η πελαία για τεμάσε τον δώρα να σου ο Θεόν. Τερείς, εμείς τεμέταρα παιδεία και μπήκαμε. Ποιος να είναι? Η κυρά μου είπε θα περά. Γεια, στερό. Καλώς τη Λισάφ. Έλ. Καλώς έβρασας, νύφε. Έλ, έλα, κάθηκα με τεμάς. Α, κάθουμε. Δω είναι τεμάσια. Καλά. Δω να είναι. Δω είσαι ατός. Δω να είσαι. Άσο πρωί με τη φωτογραφία την Πελαΐας. Τερία την και νουνείς πως εδέβανε τα χρόνια και έρθεν η ώρα να ντρείς. Ντόνα εφτά με Σάβα, α έτσεν. Τα κορτσόπαουν τεστραν είναι. Πρέπει να φεύνε ασο σπίτ και να φτάνει την ταϊφάνα του. Να δει ο Θεόν να βρείτε ένας καλός παιδάς να πέρατε. Γιατί αντί το έρθαν όσα τώρα έτανε... Εγώ πα κάθεν ημέρα να το παρακαλώ την Παναία Λισά. Εμείς ατότε έπρεπε να εφτάμε επίκαματο. Α τώρα έσω σέρτη Θεού. Ξάι μη στεναχωρεύκουστον. Ούλε καλά θα πάνε. Α, κάτι ξέρω. Νίπε, έλα με τεμέ. Α, ντοε. Με ρπάτε, ναι. Εσύ πίσω τη δουλειά. Άξο, νίφε. Είναι ασκαλός παιδάς για την πελαΐα νεμουν, ενώ χαμπίκον. Ναι, ο ιός της ημέλας και την πανίκα. Πέι τον εσύ σε μέ και εγώ ακρούατος η στράτα. Είναι καλός παιδάς. Α, τόσα προξενίας έχτισα πέσω χωρίων. Την πελαΐα νεμου θα αφήνω αέτς. Α, ναι, να έτσι μακάρ, ναι, μακάρ. Ναι, ναι. Τη λύση λοιπόν για να βρεθεί ο κατάλληλος γαμπρός για την πελαγία τη δίνει η θεία της Ηλισάφ. Ο υποψήφιος γαμπρός είναι ο Χαμπίκος, ένας καλοστεκούμενος νέος του Αράμ Βαρτάν, μεγαλωμένος σε μια ευκατάστατη οικογένεια που ασχολείται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Έχοντας πάρει τη συγκατάθεση της νύφης της, η Ηλισάφ αναλαμβάνει το ρόλο της προξενήτρας και επισκέπτεται τη μητέρα του Χαμπίκου Σιμέλα και την κουνιάδα της Μαρίκα, η οποία ως χείρα διαμένει στο ίδιο σπίτι με την οικογένεια, προκειμένου να της προτείνει για νύφη τους την Πελαγία. Να σημειωθεί ότι οι προξενήτρες στο Κάρς διατελούσαν σημαντικό ρόλο στην ανάβρεση της κατάλληλης νύφης για τους γονείς των νέων, αποτελώντας το συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο οικογενειών. Αράμ Βαρτάν του Κάρς λοιπόν, κάποια ημέρα του 1910, και η θεία της Πελαγίας Λισάφ ως προξενήτρα καταφτάνει στο σπίτι του Χαμπίκου. Θα βρει άραγε θετική ανταπόκριση από τη μητέρα και τη θεία του.
πατέδας. Έλα, κάθηκα, κάθηκα, Σμέλα. Κάθουμε, Μάρικα. Άιντε, εσύ υγεία, νεμούν. Άιντε, εσύ υγεία, νεμούν. Μπράβο, Νύφε. Μέρα κλειδικών καφέν επίκες. Μπράβο, μπράβο. Νύφε, ας πίνουμε τα καφέδας και να σκαλώνουμε τα δουλείας. Η ώρα περά. Η πόρτα μου χρούει. Ποιος να είναι αϊκονώρα. Για δεύα. Δεύα τέρεν, άνοιξον. Αστερούμε ποιος είναι. Φάγω, αστερούμε ποιος να είναι. Ποιος είναι αϊκονώρα. Ω, καλώς τη Λισάφ. Πόσα παδά. Έπηκα λίγα περασχεία και είπα να φέρω σας. Να σε καλά, Λισάφ. Έλα, καλά. Έλα, καθκά παδά. Ακάθουμε, ακάθουμε. Σήκω να τα δάκα. Θα πίνεις εσύ πάνω καφεδόπον. Γιόκ, γιόκ, κι ακάθουμε πολλά. Έπαρα στα πισκότανται πίκα. Να σε καλά, Μαρίκα. Κι απέρω, κι θέλω, άμα κι είμαι καλά ως σήμερο. Καλά, Δω είναι τεγαρίδες, ούλε καλά. Δόξα το Θεόν, όλε καλά. Ο Πανίκας κι να δα. Κι να δα, Λισάφ, εν με το χαμπίκο, σα χωράφα. Εκεί ξέρεις, αϊκό καιρός καλώνουνε τα δουλείας. Ήξερω, ήξερω, σήμερα. Πολλά χαίρουμε τον Ιώση στο χαμπίκο. Αίκον καματερών παιδίν. Να σαν ατέ που θα πέρετον, θα περάν καλά. Αχ, ας ευρείτε και για τα τούν. Ένα καλό κορτσόπο να πέρ. Και πώς να ευρείτε, αν κυφτάμε κι εμείς τι δεν. Α, έτσι κεν. Α, έτσεν, α, έτσεν. Ο χαμπίκον, πα μικρός κεν. Είτε έτοιμος να γυναικείς. Ναι, ετράν είναι νόνεψιο. Λισάφ, όπως ξέρεις, εγώ μέσα εσέρεψα. Ο Θεόν και δε και με παιδεία. Αξίωσέ με όμως να τρανίνω το χαμπίκονε μου. Αμουντεμόν παιδί. Και ξέρεις γιατί. Γιατί. Γιατί νύφε μη σημαίλα και ο πασάσιμο Πανίκας ας το πρωί ως το βράδο εδούλευαν σαν χωράφε για τα το. Κι ας ρωτώ σας, κρούσε ο νούνε σου κανέναν κορτσόπον να πάτε στο ψαλάθεμαν. Γιατί εγώ ξέρω έναν καλό κορτσόπον. Και ποιον είναι αυτό το κορτσόπον, Λισά. Έναν ορφανόν που τρανίν στη χώρα στα πόρτας. Και τώρα πρέπει να ντρεις και να φτάει τα την έσω σπιτόπον. Για να πιάσει πελαία. Για τα τόκαλα και εγώ σας Μάρικα. Χαϊτέστε, πισέστε το καλό και δε βάτε στο ψαλάφεμαν. Α, για την ανεψιά στην πελαία λες. Α, τόσα χρόνια Μάρικα, σιπασιάσιμ το σπίτ. Ας εφτά και τα την έσω σπιτόπο. Νύφε, συντόλες. Εγώ πά έτσι λέγω Μάρικα, καλόν κορτσόπον η πελαία. Μονάχα καλόν, ναι, έμορφον πά, τίμιον και σαν δουλειάς πρώτες. Λισάφ, αμονορθά καλάτσες. Αχα. Για τα το λέγω σας, α τώρα που αέρτε ο Πανίκας, πετέστε το ζία ζία. Για να το σπαθέλ, ελάτε στο ψαλάφεμαν. Αχα. Χάιτε, ας φεύγω, η ώρα παεπέρασε. Ναι, Μάρικα. Σο καλό να πας. Να ήσουνε καλά. Σο καλό να πας. Ας φεύγω. Και γάριδες, το νούνε σου. Σο νούνε μου θα έχω μας. Σο νούνε μου. Ας πίνουμε, Μάρικα. Ας πίνουμε τα καφέρας. Ας πίνουμε, άντε. Νύφε, άμον καλόν κορτσόπο να ενάτε η πελαία. Εσύ ντόλες. Εγώ κυρά, α έτσι λέγω. Αν να τώρα που ακλώσει και το Πανίκας, αστερούμε ντάλι. Αστερούμε ντάλι. Αστερούμε, αστερούμε.
Ζευγάρι, έρθαμε. Ω, καλώς έρθεν η Ταϊφά. Πώς επήγαν τα δουλεία σου, ε? Πολλά καλά, μάνα. Πολλά δούλεψες, πουλόπομο, σήμερα. Χάιτε, δε βαπλείς, γάλα γάλα θα τρώγουμε. Χάιτε, πουλόπομο, χάιτε. Κάθκα, Πάσα, κάθκα. Κάθκα με τεμάς πάνη. Ω, ας κάθουμε, Νάξα. Ω, Αυγαρίδας, ενεγκάστα πολλά ο σήμερον. Εθαρώ, επέρασαν τα χρόνια. Τα αποδάρε μάλλον και κρατούνε. Ας εν καλά πάνικα, ο Χαμπίκος παβοηθάσε σαν χωράφε. Ψεμένος εν Πάσα. Άγουρος έντον. Να λελεύω το γιοσμάνε μουν. Α, έτσι, ξέρετε το ενούνιξα. Το. Έρθεν η ώρα να δουλεύει τα χωράφια. Να αναπάγουμε κι εγώ ενάξα. Πάσα, πολλά καλά λέσατα. Καιρός να κάθεσαι κι εσύ, είπα. Κανείτε δεν δούλεψες. Έτοιμοσε, έμαθεν τη δουλεία. Τράνινε πάτο πουλόπο, να λελεύα το. Πάνικα, πάνε να έτσι. Αστερούμε και βρήκουμε έναν καλόν κορτσόπον. Να παίρνα γυναικείς. Ατόν το λέτε, ναι, εγώ παενούνιξα του. Έρθεν η ώρα να εφτάει την Ταϊφά να τπά. Εάν ένα έτσι, ας καλώνω με τα ράεμα. Ατόπα θα είνετε. Γάλε, γάλε. Χάιτε τώρα, γουρέψτον το στόλα στρώγομαι, γιατί λιγό θα συμπίνα. Γιώκ, θα καλατσεύουμε πρώτα για τα το. Και πεκί θα τρώμε. Α, Γαρίδας, εσείς για να γλιγορείτε, ναι, κατέσετε στο νούνε σου. Κατέχομαι. Για πέτε, ναι, ας ακούω. Να, είπαμε ένα καλό κορτσόπο για το Χαμπίκον. Εν η Πελαΐα, τη Σάβα. Η Ορφανέσα. Ναι, γάρτασιμ. Καλό κορτσόπο, ναι. Ουλ κουρφεύνατε να πέσω χαραμί βάρταν. Τα μάμ για τον παιδάνε μου, ναι. Καλώς παιδάς ο Χαμπίκονε μου. Καλέσατε πά. Θα εφτάνε καλόν ο σπιτόπο. Ορφανέσα παέν. Ας εφτάμε έναν καλόν. Θα ευρύκω μας ο Θεόν. Α, έτσι. Ξέρετε, ο Σάββας πά άξιος εν. Τίμιος εν. Πολλά καλά έτραν είναι ένα τεν. Ας τέφυγαν τα κυρουκάτς. Αίκον κορίτς, εν τα μάμ για νύφενε μου. Εάν είναι έτσι, ας πάμε στο ψαλάφι, μαν. Ντόλες πάνηκαν, τα φτάμε. Ας πάμε, Γαρίδας. Ας πάμε. Σημέλα, πέτει Λισάφ, τη Σάβα πάμε στο ψαλάφι, μαν. Ας λέει την Ευγενήν να αναμέν μας. Έντο, γάρτασί μου. Έντο, έντο. Έντο. Χάρη στη μεσολάβηση της προξενήτρας Λισάφ λοιπόν, αλλά και τη μαεστρία των δύο γυναικών, ο πατέρας του Χαμπίκου πείθεται και αποφασίζουν να πάνε το επόμενο Σάββατο στο ψαλάθεμα, να ζητήσουν δηλαδή για νύφη τους την Πελαγία. Μέχρι τότε ωστόσο, τα νέα αρχίζουν να διαραίουν στο χωριό. Ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του Αράμ Βαρτάν και στην πλατεία του χωριού έχει στηθεί γλέντι. Νέοι και νέες αδράτουν την ευκαιρία προκειμένου να γλεντήσουν αλλά και να συνευρεθούν στον ίδιο χώρο, καθώς τα γλέντια και τα παρακάθια ήταν οι μόνες ευκαιρίες συνάντησης αγοριών και κοριτσιών, κρατώντας φυσικά τις απαραίτητες αποστάσεις. Στο γλέντι λοιπόν που έχει στηθεί, έχει αρχίσει να διαρρέει το νέο ότι οι γονείς του Χαμπίκου πρόκειται να ζητήσουν για νύφη τους στην Πελαγία, γεγονός που προκαλεί τον καλοπροαίρετο ζήλο των υπολείπων νέων.
Ναι, ρε, μαθέσα το. Όλα μαθάνατα εγώ. Αχ, τη χαιρέσα, Πελαΐα. Να έμνε συνοδός. Αχ, τη χαιρέσα, Πελαΐα. Υπομονή, Κορτσόπα. Αευρίτα, γιατί μας πάει ένας καλός γαμπρός, άμα το χαμπίκο. Ασωστό μας και στο Θεού το τι. Εγώ, κορίτσε, είναι θέλω να ψελαφάμε, άμα κέρτε. Και ποιος ένα τός. Έλα, πέι, με ντρέπεσαι. Ο Γιωρίκας. Ποιος, ο ξαδέρφων την Πελαΐας. Ναι. Αμάτος, σε φτάζει για τη Φωτίκα. Ποια τη ζουμπούλα. Και λέψει όλο το χωριό το τραγουδί. Ζουμπούλα, μέλα, έλα. Και είναι έτσι γιατί εκεί πέρατε. Εκεί ξέρεις. Για πέι. Τρία, τέσσερα φορά σε πήγαν τα κυρουκάτ να ψαλαφούνατε. Άμα τα κυρουκάτ, δείχνατε. Γιατί. Γιατί είναι λίγο λιφτός. Λιφτός ο Γιωρίκας, λιφτός και. Μόρφος εν. Είναι ο Σουμπούλαν, αγάπω τον όνομα. Αχα, έμορφο! Η αγκευλογία, παιδεία! Η αγκευλογία. Έλα, Γιώργα, κάθε με το μας. Να είσαι τον καλά. Χάιτη, εσύ, Γιώργα. Χάιτη, εσύ. Εσύ. Κορίτσε, η Πελαΐα. Η αγκευλογία, Πελαΐα. Η αγκευλογία, κορίτσε. Δεν φτάς. Καλά. Κορίτσε, γιατί και καλά τσεύετε. Πελαΐα. Ντο. Έμαθαν κάτω σήμερα για τεσέν και πολλά εχάραμε. Ντο εμάθατε, ναι. Θα έρθαν τα κυρουκάτι χαμπίκονος να ψαλαφούνεσαι, αληθεύ. Κι ξέρω, κορίτσε. Έλα, πέι μας. Κι ξέρω, λέγω σας. Καλέ με ντρέπεσαι, αβρίξ να τρεις λέμε. Να λύε μας. Μη στεναχωρεύκους τον κορίτσε. Όλα έχουμε το τυχερόνε μου. Αμήν, αμήν Παναϊρά. Ελέπετε, παιδεία, ντε μορφα κορτσόπα έχουμε στο χαραμί βαρτάν. Ελέπομεν, ελέπομεν. Ας εν καλά θα τε παρακάθα τη χωρίο μου και μπορούμε να ελέπομα της. Γιατί όπως ξέρετε, είναι ασάγουρος και μπορεί να σου μουν ένα κορτσόπον. Άιτε, παιδεία, κιούλε μου, έναν καλό κορίτσι. Ας θεωρούμε τώρα ποιος έξιρα να είναι εκείς. Εκεί ξέρεις. Χαμπίκο για πέι. Δω να λέγω. Καλά σήκεις ο πόντος που θα είναι εκείς. Δω ένα τα το λες. Λέγνες ο χωρίον πως τα κυρουκάς εσκάλωσαν να ραεύνε σε γαρί. Σιγούλα σου είναι και ρούξε. Καλά λέει ο χαμπικομπέδια. Σιγούλα είναι σου και ρούξε. Και με τσέτσι, σιρών το ξάρις και ας τραγωδώ τη σουμπούλα. Το σεφταλίν κι αντέρεστε. Είναι σουμπούλα να βάλω. Αχα, σαν σουμπούλα μέλα τραγουδί. Και αφού έχει περάσει μία εβδομάδα από την ημέρα που η Λισάφα έκανε το προξενιό, φτάνει επιτέλους η μεγάλη μέρα όπου οι γονείς του Χαμπίκου θα πάνε να ζητήσουν για νύφη τους την Πελαγία. Θα πάνε δηλαδή στο ψαλάθεμα. Τόσο στο Κάρς, όσο και στην αναγέννηση, κατά τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης των προγόνων μας στο χωριό, κάθε φορά που οι γονείς ενός νέου πήγαιναν να ζητήσουν για νύφη τους μία κοπέλα, εκπροσωπούνταν από έναν στενό συγγενή μεγάλης ηλικίας. Αντίστοιχα, το δικό της εκπρόσωπο είχε και η οικογένεια του κοριτσιού. Για ποιο λόγο ήρθατε εδώ? Ένα περιστέρι μας έστειλε μήνυμα πως έχετε στο σπίτι σας ένα όμορφο λουλούδι και ήρθαμε να το ζητήσουμε. Είναι το νόημα του εθιμοτυπικού διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των δύο οικογενειών. Την τελική απόφαση, ωστόσο, την είχε ο πατέρας του κοριτσιού. Έτσι λοιπόν και οι γονείς του Χαμπίκου, εκπροσωπούμενοι από τη θεία του τη Μαρίκα, ξεκινούν κάποιο Σαββατόβραδο του 1910 να ζητήσουν για νύφη τους την Πελαγία. Μέχρι να φτάσουν όμως, ο Σάββας βρίσκεται σε αναμένα κάρβουνα, αγνοώντας το λόγο της επικείμενης επίσκεψης, καθώς το προξενιό το έχουν μαγειρέψει οι γυναίκες του σπιτιού. Θα δώσουν τελικά τα χέρια οι δύο οικογένειες.
σε το ξάρι. Καλά, και αυτά, και αυτά. Πάντα έτσι λες και πάντα την κεφαλή σε φτάς. Η Μαρτα Θεέ μου, ατέι γαρίμ, γαϊδίρ Πασκάν. Α, Σάβα. Α. Ας λέγω σε κάτ. Τέρανα τώρα που θα έρθει ο Πανίκας με τη Σιμέλα, μη σκαλώς σε στρογγυλάς. Να δείγω με καλόν εικόνα σ' ανθρώπους. Το λες έτσι. Θα σκίσει μου και ξέρω εγώ τον αυτάγω. Εγώ ένα να λέω και εσύ δέκα να εγκρικάς. Την πελάν, τη βρήκα ξαν. Χάιντε γιος μάσης, χάιντε. Ξαντανιβίζεται νύφε. Ούσα πες ακούγουστον. Ο Πασάς ο Σάβας είναι ανώρα να φορεί. Έφαε με αυτή η γάρη, έφαε με. Καλά λέξε η νύφε. Το είναι και τόσο ώρα να ετοιμάεσαι. Τα γαρίδα σπαεδεύες. Κάθηκα, Λισάφ, κάθηκα. Α, τόσο δω είναι και κρούια πάνε και κρούια αυκά. Κάθηκα σε ένα μερέα. Νουνίζω, τον αυτάω. Τον νουνίζ. Ατζάμπας, γιατί έρχονταν ο Πανίκας και η Σουμέλα στη βραδινά να πάνε. Μακάρ να έρχονταν για να ψαλαφούν την Πελαία, νεμον. Κάθε Σάββανα το αίνετε. Α, έρθα να ψαλαφούνατε και εμείς αγατεύουματς. Τέρεν Σάβα, κορίτσι να ντρίζωγομαι. Ατά θα σύρωμαι ως να δίγωματε. Αλλά, να λέγω σε κάτι Σάβα. Ο σήμερο να θερώ και αγατεύωματς. Ο Χαμπίκος είναι καλός παιδάς. Και τα γονεϊκά του καλή άνθρωπο. Άτε, μακάρι να είναι. Καλά λέξε η γάρη, εις πίσωνο λίγον υπομονή. Η δουλειά έντονα. Άιτε, ας αναμένουμε τώρα αυτά. Αχα, έρθαν. Γάρι, Λισάφ, ελάτε. Έλα. Ω, καλώς έρθατε. Καλώς έβραμε σας. Καλώς έρθατε. Καλώς έβραμε σας. Καλώς έρθατε. Καλώς έβραμε σας. Καθέστε. Καλώς έβραμε σας. Κάθκα, Πανίκα, κάθκα. Έλα, Πάτσι, Μάρικα, έλα, κάθκα, έλα, έλα. Καθέστε. Νύφε. Πάω. Δεν θα παρέξει, Πανίκα. Καλά, όλα καλά. Τα δουλειά πώς πάνε. Καλά, όλα καλά. Χαίρομαι, Πανίκα. Όλα καλά, πάντα καλά. Πάντα καλά. Έγκασα σου λίγο ρακόπον. Μπράβο, Γάρι. Και κάτι να τρώγω, μαντάμ. Ας παίρω και τα. Έπαρτο, νύφε. Ας μέσα πες. Έπαρτο. Έλα, κάθηκα. Χάιντε, χάιντε σε υγεία μου. Σε υγεία. Ξανεσκάλωσε η βρεσή. Μεταβούτω τον καιρό και λέβουμε να σπέρουμε ο φέτος. Το λες, Πανίκας. Εγώ πάω έτσι λέγω. Εγώ ξέρεις το λέγω. Ο φέτος να σπέρω πολλά σιτάρε. Και να παίρω και να πουλώσει χαμηλά τη χωρή. Εσύ το θα φτάσεις. Εγώ πάω έτσι λέγω να φτάω. Να δει ο Θεό να βγάλουμε και πολλά βούτυρο στα ζάω φέτος. Και τι δεν άλλο και θέλουμε. Εσύ, Πανίκα, ντόλες. Εγώ πάω έτσι λέγω. Πανίκα, να λέγω σε κάτι. Ο σήμερα να μου πολλά καλατσεύς. Πήρε τα οτία μου. Ας με καλατσεύω να ξακι εγώ, μωρ. Ντά λέγω, Σάβα. Με τεσένη. Με τεμένη, ξέρω. Καλά, με τεμένη. Ναι, πεχάστε τα δουλείας κι ας ρωτούμε σας. Αδάκα, για το ποιον έρθετε. Έρθαμε για καλό. Και ποιον, ένα μπεριστέρ, εγυροκλώστε το σπίνε σου και έγκαιμασαι έναν τρανό χαπάρ. Είπε μας ότι έχετε να πέσω σπίνε σου έναν έμορφο τσιτσάκ. Και ποιον ένα το τσιτσάκ. Η θεγατέρα σου είναι η Πελαία. Για τα τότε τσιτσάκα λατζεύετε και το θέλετε την Πελαία. Όπως ξέρετε, ο ανεψόμου Χαμπίκον τράνινε και πρέπει να γυναικείς. Ο Πασάμο Πανίκας και η νύφε Μισημέλα εσκάλωσαν να ραεύνε έναν καλόν κορτσόπο να πέρ. Ενούτζα να παδά, ενούντζα να πάκει, άμα σ' όλον το χαραμίβαρτα ρέχταν τεσέτερον το κορτσόπον. Και ξέρετε γιατί. Γιατί. Γιατί καματερέσα. Το παέν. Νοικοκυρέσα.
Καλοπίταγος. Έχει από καλό γενεά, μπαεν. Να είστον καλά. Για τα το και εμείς έρθαμε να ψαλαφούματε. Άξον Μάρικα και τεμέτερον το κορτσόπον εν τα μάμνα Αντρίς. Πέντε έξι νοματίωσα τώρα έρθανε να ψαλαφούνα του. Αλλά εμείς και δέκα ματώ. Ο ένας έτον ο Κνέας. Δούλες έτσι. Ο άλλος ήταν λιφτός. Δούλες έτσι. Ανάμνω ναι με ασκαλατζεύω. Ο άλλος έτον τρανός. Ναι άμα τεμέτερον ο παιδάς. Και να μοντάλ και πόσεν. Αματερώσε. Αχουλούς. Γιος μας να λελεύατον. Και από καλόν τα υφάμπα εν. Α, το παλέπατο. Βέβαια. Σαν δεν το λες. Δω να λέω. Α, τα το λέτε όλα καλά εν. Άμα εμείς θέλουμε το πουλόπο μου να περάν καλά. Σάβα. Ξάει μη στεναχωρεύκεσαι. Πολλά καλά θα πέραν. Γάρτα συμπέ, είστε πανίκα πέ. Μη στεναχωρεύκου στον ξάι. Εγώ θα δίγω στον ιό μου χωράφι και ζά να έχνε με το κορτσόπονο σου όλα τα καλά. Και τερέστε, τη μέτερα τα χωράφε ένα σακαρπερά τη χωρεί. Και τα ζάμ τα ευλοημένα τη χρονία ανεβγάλνε με βουτούρταν και γάλα. Σαβαντόλες, να δίγω με την πελαγιά ναι μου. Στα, ας τον Ρίζα. Τσιγουρούσε να σει. Μην τα ράζεις, έλεγω σε. Δεν είναι αυτό. Επίκες μισμάρ. Έντον, αδίγω μέσα στο κορτσόπο ναι μου, ναι. Έμορφα. Έλα, μα. Ας δίγω με τα χέρια μου. Έλα, Μάρικα, έλα. Έμορφα. Χαϊρλίτικα, Μάρικα. Χαϊρλίτικα να είναι. Πάρτε και τον Ισάν. Ναι. Έγκαμε τσίτα σογάρς. Ελέψε τον Ισάν. Έμορφο. Ελέψε τον Ισάν. Να είστε. Και τώρα οι αγούρνε μου, ας καλακεύνε, πότε θα ήταν τα σουμάδε. Εγώ λέγω πανίκα σε 7 ημέρες απάν. Εσύ το λες. Εγώ πα, έτσι λέγω. Χάιντε, τη Σάβα θα έρχομες με τον Μπομπάν και τα Βέρας. Χάιντε. Χάιντε σε υγεία την παιδεία μου. Χάιντε. Χαϊρλίτικα. Χαϊρλίτικα. Το ψαλάφωμα λοιπόν έχει αίσια έκβαση και οι δύο οικογένειες δίνουν τα χέρια και καθορίζουν την τέλεση του Αραβώνα για μία εβδομάδα μετά. Τα σουμαδέματα, ο Αραβώνας δηλαδή στην ποντιακή διάλεκτο, δεν ήταν υποχρεωτικός στον τόπο καταγωγής των προγόνων μας και η τέλεσή του εξαρτιόταν από τα οικονομικά της εκάστοτε οικογένειας. Το εθιμοτυπικό του Αραβώνα όριζε το εξής. Η οικογένεια του νέου, συνοδευόμενη από στενούς συγγενείς, τους κουμπάρους και τον ιερέα του χωριού, πήγαινε κάποιο βράδυ, συνήθως Σαββάτου, στο σπίτι της νέας, προκειμένου να περάσουν τις βέρες. Τόσο η οικογένεια του νέου, όσο και η οικογένεια της νέας εκπροσωπούνταν από άτομα της επιλογής τους, τα οποία σύμφωνα με τις πηγές ονομάζονταν τα ματάδες. Αφού λοιπόν ο νέος με τη συνοδεία του κατέφτανε στο σπίτι του κοριτσιού, αναλάμβαναν δράση οι ταματάδες των δύο οικογενειών, προκειμένου να τελέσουν το εθιμοτυπικό του Αραβώνα. Και αφού ο ταματάς του κοριτσιού εξέταζε προσεκτικά τα δώρα που του παρέδιδε ο ταματάς του αγοριού, τα οποία ήταν ιβέρες, ρακί, καπνός, στραγάλια και άλλα, τότε έδινε την έγκρισή του να έρθει η νύφη, η οποία βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο για την τέλεση του μυστηρίου από τον ιερέα. Το ίδιο εθιμοτυπικό λοιπόν ακολουθήθηκε και κατά τον Αραβώνα του Χαμπίκου και της Πελαγίας. Κάποιο Σαββατόβραδο του 1910 στο Αράμ Βαρτάν του Κάρς και στο σπίτι της Πελαγίας η οικογένειά της περιμένει την οικογένεια του Χαμπίκου για τα σουμαδέματα. Μέχρι να έρθουν ωστόσο, ο πατέρας της Πελαγίας χρήζει ως σταματά της οικογένειάς του τον ανιψιό του Γιορίκα. Είμαι και εκεί. Σύρον το ξάρις και ας τραγωδώ τη σουμπούλα.
Είνα σουμπούλα να αγαπώ το όνομα να τσχυλεύω. Είνα σουμπούλα να αγαπώ το όνομα να τσχυλεύω. Την ώρα το κελέπα την καθούμε κακή κλαίγω. Την ώρα το κελέπα την καθούμε κακή κλαίγω. Σουμπούλα μελα έλα, σουμπούλα μελα έλα. Κοντές φέρος η μητέρη σ' αυτό. Τάι, δω ένα τόσο ανεψιός και όλη την ώρα λέει με παίξω σουμπούλα ανέλα έλα. Επήρε τα χούλνα, η φωτίκα η σουμπούλα. 3-4 φορά σε πήγαμε να ψαλαφούμε, άμα τα κύρου κάτσε και δύνατε. Και δέκανα την, το σκατόν τέφαγα και πήγα στο ψαλάθεμα. Δεν φτάγαμε τον παραλοντές. Σάβα. Α. Κι ας ελέπουμε ποιος θα πέρατε την πασεμέντζα. Τον να είχα παρέχω. Η ΕΜ. Όσον και να τραγουδείς, σιουμπούλα έλα έλα ή σιουμπούλα κέρτε. Α, τόσο έμορφα κορτσόπα έχει το χαραμιβατόν. Α, πάμε να ψαλαφούμε έναν. Μάνα, τον αυτάγω. Σε βδά επέρεν τα χούλι. Έφαες με. Ναι, παιδά σου να δέχουμε. Χάσον τις εφτάς. Σε ξανή γαϊδύρισε. Έφαες με. Έγκα σας ρακί να πίνετε. Συνειά την πελαία σε μου. Θα είσαι καλά, Πάτσι. Πελαία μέρη. Απέ στην κάμαρη, φορεί και να μεν το γαμπρό να έρτε. Πάτσι, σ' είπα άμμον έμορφον φιστάνε λέπω φορείς. Ερέχτεσα. Έμορφον, έμορφον. Μέρε πήκεσα. Σοκάρς. Ω, έμορφον. Σου αμέτρασα πάμπα. Να είσαι καλά πουλί. Να ξέ υψηλές απαναέσνε. Να είσαι καλά πουλί. Έμορφες. Άιντε, εσύ είπα να είναι εκείς και να ράφτω κι άλλο φιστάν. Άμι. Άιντε, άιντε. Έλα δά. Χα. Τι πάτσι στο φιστάνε ρέχτες και δεμό και ρέχτες. Πες όμπα έμορφον, είναι έμορφον. Κελέψ, ξέκελέψ. Ο νους είσαι στα φιστάνε μήνε. Άιντε, δεν πας να βοηθάς την πελαία. Καλά, σάβα Άιτε. Πάω, καλά. Άιντε, ισχύει. Ισχύει. Τάι, ο γαμπρό να μου έργεσαι. Αίκον ώρα να δά έπρεπε να έτω. Καλά λέει ο Σιμ. Αίκον ώρα να δά έπρεπε να έτωνε. Οι βιάσκουστούν. Γάλα, γάλα, έρταν. Άξον πουλί μου. Τώρα το ψαλαφώ πεσέν. Ντόι. Α τώρα που έρθει τη γαμπρούτα λάι, θέλω να τερείς, ανέχνε όλα τα σουμάδια. Ξάι μη στενοχωρεύκες. Θέλω να εφτάσεις τη σουμαδίτα τέτοια, όλα. Τέρε. Τάι, ξάι γαϊλά εμείς. Εμείς το κορτσόπονε μου, κι δύο γωμάτω έτσι. Δω να αυτά. Χα, έρθαν, Λισάφ, γάρι. Εσύ Γιωρίκα τον ούζεις, έτσι. Δόν σαβαντό έντο. Βλάτε, ήρθανε. Α, έρθαν, ήρθε, έλα, έλα, έρθαν. Ω, κύριε Σκόπα, καλώς έρθατε. Καλώς έρθατε. Καλώς έρθατε. Καλώς έβραμε σας. Καλώς έρθατε. Καλώς έβραμε σας. Καλώς έρθατε. Καλώς έβραμε σας. Καλώς έβραμε σας. Οι άντρες καθέστε τα παδά και τα κλείδας καθέστε νεκικά. Καλώς έβραμε σας. Καλώς έρθατε. Καλώς έρθατε. Καλώς έβραμε σας. Καθέστε. 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 Καλά είμαι, Μάρικα. Λισάφ, εγώ πάλι τα αυτά, ο Πούλ. Έλα, κάθκα, κάθκα. Κάθκα, κάθκα. Εκεί την πανίκα. Έρθεν η ώρα και η μέρα το θα είνουμε συμπεθέρ. Τρανό χαράν έχω, Σάβα. Εσύ. Εγώ πά, πανίκα, άμα πολλά νουνίζω πως εδέβανε τα χρόνια. Και η βελαία μου θα αντρίζει. Σε καλά σιέρε θα ρούς το κορτσοπονέ σου, ναι. Σάβα, ξάει μην ουνίξε του. Άτι, Σάβα, εσύ πίσω. Ελέπω, Μάρικα, ελέπω. Καλοί άνθρωποι φαίνονταν. Μπράβο στον Σάβαν. Στην Ευγενή και στη Λισάφ. Πετράνιναν την Πελαία. Να ήσουνε καλά. Να ήσουν καλά. Να είστουνε καλά. Κούμπαρ, να ξέρετε το χαρά μπέρα και εγώ. Ο γιος είναι το σπίτα, θα στεφανώνται από τα χτέρια με μάλλον να σπίτα. Άντε εις υγείαν. Άντε εις υγείαν. Εις υγείαν. Εις υγείαν. Εις υγείαν, Κούμπαρτσα. Άντε, Γιώργα, άντε πουλί. Πίσω να τώρα τη σουμαδίδα τέτοια. Άντε. Και τώρα πασορωτούμε σας. Περασμένον ώρα, πώς ευρέθετε να δά. Είδαμε η λάμπα πια και έρθαμε στο φως απάν και εντόκαμε την πόρτα σου. Κεντάρα έδετε.
Είμαι σε μπορ και αραεύω με τσιτσάκια να βάλω με συναυλήνε μου να πες. Έμαθα με έχει διηγήσει ένα τσιτσάκ και έρθα με ένα πέρωμα του. Για να παίρετε το τσιτσάκνε μου, κάτι πρέπει να διξίζετε μας. Αχα, αδάιν τα βέρας κι ούλε τα άλλα. Α, τι νέρθανε, έγκαν και βέρας. Αφού τα μου ψεύτηκα, φένταν αλλά χάι. Δω ψεύτηκα, σαν καλύτερα επίρα. Αχα, τα βέρας. Ρακίμπα έγκα. Λευτοκάρε. Ασούλε. Τάι. Αμονελέ, παδίγω με το κορτσόπονι. Δώσα το. Άιτε πάτσι, λέβα φέρει την πελαΐα και ας περάνω με τα βέρας. Άιτε κάποιο. Παραγωνίζεται ο δούλος του Θεού Χαράλαμπος, η δούλη του Θεού Πελαΐα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παραγωνίζεται η δούλη του Θεού Πελαΐα, τον δούλο του Θεού Χαράλαμπο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κουμπάρε, έλα. Καλωρίζικα και στα στέφανά των αξιών μας ο Θεών. Καλωρίζικα, καλωρίζικα. Για αρκετές μέρες μετά, ο αραβώνας του Χαμπίκου και της Πελαγίας αποτέλεσε κύριο θέμα συζήτησης στο Χαραμί Βαρτάν. Στις γειτονιές του χωριού όλοι μιλούσαν για το επιτυχημένο προξενιό που είχε οδηγήσει τους δύο νέους στον αραβώνα, για το γλέντι μετά την τέλεση του μυστηρίου, αλλά και για τον επικείμενο γάμο, ο οποίος είχε καθοριστεί από τους πατεράδες των δύο νέων για τον επόμενο μήνα. Στο μεταξύ, οι δύο οικογένειες είχαν αρχίσει πυρετοδώς τις προετοιμασίες τους για το γάμο, ενώ ο Χαμπίκος και η Πελαγία δεν επιτρεπόταν να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, παρά μόνο παρουσία τρίτου προσώπου και μόνο αν συνέτρεχε ειδικός λόγος, όπως προέβλεπε η παράδοση των χαραμίδων. Οι μέρες ωστόσο πέρασαν γρήγορα και έφτασε η εβδομάδα του γάμου. Την Πέμπτη πριν το γάμο, νέοι και νέες ξεχύθηκαν στο Χαραμί Βαρτάν για να καλέσουν όλους τους χωριανούς στο γάμο του Χαμπίκου και της Πελαγίας. Όσοι καλούσαν από την πλευρά της νύφης έδιναν στους καλεσμένους ένα κερί, ενώ όσοι καλούσαν από τη μεριά του γαμπρού κερνούσαν ρακί. Το έθιμο αυτό είναι γνωστό ως λάλεμα χαράς και οι πρόγονοί μας το διατήρησαν για αρκετά χρόνια και στην αναγέννηση με ορισμένες παραλλαγές. Ως που έφτασε το Σάββατο πριν το γάμο. Οι προετοιμασίες στα σπίτια των δύο οικογενειών άρχισαν να κορυφώνονται, καθώς γυναίκες από όλο το χωριό επρόκειτο να καταφτάσουν φέρνοντας αλεύρι, βούτυρο, ζάχαρη και αυγά για την παρασκευή των πισκότων, των παραδοσιακών δηλαδή κουλουριών και των πιτών που θα προσέφεραν στους καλεσμένους του γάμου. Το έθιμο αυτό, γνωστό ως πισκότας, το έφεραν οι πρόγονοί μας από το Αράμ Βαρτάν και στο Τσίτσιλι, τη σημερινή αναγέννηση Σερών, και για πολλά χρόνια αναβίωνε σε αρκετούς γάμους, με τη μόνη διαφορά ότι γινόταν συνήθως ημέρα Παρασκευή και όχι Σάββατο. Σάββατο πριν το γάμο λοιπόν και στο σπίτι του Χαμπίκου, από στιγμή σε στιγμή θα αρχίσουν να καταφθάνουν οι γυναίκες του χωριού για τα πισκότας. Η θεία του η Μαρίκα και η μητέρα του η Σιμέλα βρίσκονται επιποδός. Ουφ, τα μέσα.
Α, το είπατε μοδουλίανε. Αν παθάνω τι δεν, κι άπορο να χορεύω στη χαμπίκο μου τη χαρά. Ουφ, μάνα. Ουφ, τα μέσα. Ας πω, φέρω το σκαφίδι με το ζουμάρ. Να εφτάμε τα πίτας. Ας το πρωί πίσω τ' ένα, πίσω τ' άλλο, είναι γκάστα η Μάρσα. Ουφ, είναι γκάστα. Είναι γκάστα, όλα θα φτάγατε. Οφ, επορώ και πορώ, όλε θα ήντανε έναν χαμπίκος, ένας εν. Οι, 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 Παναία, Παναία. Οφ, οφ, οφ. Αχ, το σκατόν τεράευα, όλε εγώ θα φτάγατα. Νύφε! Ναι, τσινήφε, μέρη σε Ελλάδα! Ουφ! Α, τι έπαθες, κυρά! Α, τώρα επίασες ενώ ο πόνος! Α, τόσο ώρας δεν φτάσα, πες! Ή να χλαγούνι πας δεν αφέρτς! Τόσο φρά, τόσο καφίδ, τε μαδουλίας είναι! Ντόνα επίνα, τη χλαούνα ράεβα! Ουφ! Έλα, έλα καθκαδακά! Να περάνω πόνο, σέλα. Ουφ, μάνιτσα μου. Ουφ, ουφ. Το εν, κύρα. Το να εν. Άσο πρωί για πίσω τ' έναν, πίσω τ' άλλο, εν εγκάστα η Μάρσα. Τι δεν, τι δεν. Σήμερα λε βρέχομεν. Έχομεν. Έφερε το πρωί ο Πανίκας, ας είχαμε λέτε τη χωρή. Ο Πανίκας να σαν τον Πασιά, όλε πανουνίζετα. Ναι, τσινήφε, εσέρεψες το βάσακο Σάρας. Εσέρεψα, πουρνό, πουρνό. Κυρά, ας όλα παέχομεν. Ξάιμι στεναχωρεύκεσαι. Αέρταν κι οι γαρίδες κι αφέρνε κι ατύμπα. Τα εμποδέας μέρινε. Ουι! Ενέσπαλατα, απέσω σεντού. Στα, ας πάω φέρατα, στα. Ας όλε παέχομαι. Τέρεν, τέρεν τη χασεμέντζαν την ύφε μου. Μα να χάσα χωράφε, ήξερ να δουλεύει ας ο πρωιού στο βράδο. Απέσω σπίτ, απασόρευτες αέν. Ωχ, να ηλί τον Πασιά μου τον Πανίκαν, δεν πήρε, να τε. Ουφ, ουφ, τα εμποδέας που ενέσπανε. Έχει τη Μαρικά, όλες ήθανουν ίσατα. Για τα το λέγνε, σ' όλον το χαραμίβαρντα. Μα να χά, η Μαρικά τη γάστονος, εν πρώτε σας όλε. Ναι. Πρώτε σας όλε! Αχα, έρθαν οι γαρίδες. Να τσινήφε, μέρισε! Ντουέν, αχα τα ποδέας. Ποια ποδέας, την πάρταν κέξε. Κέξα! Για δεύα, 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 άνοιξω, δεύα. Πάγω! Ω, καλώς τα κουπάρας, καλώς έρθετεν. Ελάτε! Καλώ στη δεξαμέζα με την ύφε να στην τασούλα! Καλώ ήρθατε! Έβραμε σα! Πού μπαρτσά, έπαρα τα για τα μπισκότα! Να σε καλά, τασούλα, να σε καλά! Να εξέλθω το χαραμπέρο, πού μπαρτσά! Το φωτιάρι με τράν είναι και θα είναι γαμπρό! Εγώ πατράνω γαράν έχω! Αίκανα είδα! Χάιτε! Ας φορούμε τα εμποδέας και να σκαλώνουμε τη δουλειά, ναι μου. Χάιτε, χάιτε. Πάρτε και τα εμποδέας. Φορέστε, φορέστε.
Ετοιμάετε. Χάιτε. Νύφε τα αλεύρ. Πόσο να σύρω, Μαρικά? 4 ποτήρια. 1, 2, 3, 4. Τέσσερα πολλά κίνε. Ξάι πολλά κίνε. Σ' όλε τα χαράντας ντοκουίζνε με. Α, έτσι εφτάγατα. Κούμπαρτσα, είπε τι δεν. Τι δεν, 4 ποτήρια. Τάσουλα, σύρω να πες και το βούτουρο. Πόσο να σύρω, Μαρικά? 10 χουλεραίας. 10 πολλά κίνε. Ξάι πολλά κίνε. Κούμπαρτσα, α, τόσα είναι. Άιτε, σύρνω τα... Σύρων. Νύφε, σύρων και λίγο νερό που να ζουμώνομαι. Κανείτεν έτσι, ο λίγον είπασε. Ο λίγον είπασε. Άιτε, νυφάδες, εσείς να ζουμώνετε. Εντάμα με την Ανούτκα, ας εφτάμε τα πίτας. Άιτε, ζουμώστε. Άιτε. Άιτε, ζουμώστε, ζουμώστε. Οι, 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 Παναία, 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 οφ, οφ, οφ. Κούμπαρτσα, νόσ με το ζουμάρ. Δώσ' με τη χλαγού. Τα φτάσα το. Ανού το φύλλα. Κανέναν δουλειά χες, άφτα το. Γιατί εσύ πήγες το ζουμάρ για τα μπισκότα, εγώ ανοίγω φύλλα και τα πίτας. Μωσε, για χάσον, εσύ και ξέρεις να εφτάς φύλλον. Εγώ... Τεσόντα φύλλον πας είναι. Τεσόντα φύλλον πας είναι. Ναι, ναι. Πες πάλε φαίνεται, τα φύλλα και είναι και συγκαθρώνουν η χαρά και παίρνουν τα φύλλα στα πέρα τα φύλλα. Και τον λειψόν το φύλλο, τα αλεύρε των χαλαμένων, άφησα το, εγώ θα ανοίγω τα φύλλα. Άντε, άντε, πίσω τα εσύ. Ωφ! Αχ, Τάσουλα, ατέη κυρά μη Μαρίκα, έφαε με όλεν την ημέρα. Ντόνα εν, όλο πίσον τένα, πίσον τάλο, φέρον τένα, φέρον τάλο, εφαρεί το πιταχτέρνα τσίμε. Άμα το σκατόν δε φαία τόσο πανίκας, που τη δεν ατέν κυλέει. Υπομονή, Κούμπαρτσα, μη χαλάς την καρδία σα είπον ημέρα. Κι εγώ με την πεθερά μου ατάπερα. Για λέξω όλη την ώρα, στο κουρφεύκετε. Γιατί, τε μόνη κυράντο εν, ατέν από τον πάρδο, περέχτεν τα κάκαλα. Όλε τε φτάει με τον νουνάτς, καλά εν. Νύφε, ξανεπίασες την καλατσίν. Για δεβα, δεβα φέρετε τα ψία. Ας εφτάμε τα πίτας, δεβα, δεβα. Πάγω. Τέρεν, τέρεν. Σαν 10 ώρα σε φτάει. Πω, 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 απασάρευτες, απασάρευτες. 10 ώρα. Οφ, 10 ώρα σε φτάει. Έγκατα τα ψία. Ανούτκα, αστήκομαι απέσα τώρα τα φύλλα. Άιτε, 1 σύρο βούτρο. Έπλωσα το. 2, 3, 4. Ο λίγον είπα σε απαπαρών, ο λίγο βούτουρον. Ξάκι ακούς. 5. Ίσα τώρα και έχω να τώρα ακούω. 7, 8. Σύρω να πέσα τώρα τυρόπον. Ντο τυρόπον. Τυρόπον. 10 φύλλα έγκαλα να σύρει πίτα. Ντο λες κούμπαρτσα, 8 εν το όρθον. Ξανό λέτε ήξε. Άξω κούμπαρτσα. 10 φύλλα πρέπει καλά να σύρνε τα πίτας. Άξον κούμπαρτσα, τρανών υπομονή να πήγαμε τεσένα. Μία κερέχτε στο ζουμάρι για τα πισκότας. Μία το φύλλο με εμπάσιν. Εσύ τώρα με τον νου σου ξέρεις πόσα φύλλα θα θήκω με απέσω τα ψήν. Ευτύλαξες με. Στο τέλος θα κλώσω πάνω αυκά το σοφράν. Αστέρουν, τσι
θα φτάει υπομονή με τεσέν. Άιτε πια. Ω, κουμπάρτσα. Τέρεν, τέρεν. Χαράν έχουμε. Κι ατί τα βίσνε, πόσα φύλλα θα σύρουν απάνω αυκά. Ντόλετε ναι και καν, ντόλετε ναι. Τι δεν, τι δεν. Για τη χαρά καλά τσεύουμε. Χάστε την καλατσίν. Επίκετε τα πισκότας. Ναι, κύρα. Τα πίτα σεν έτοιμα. Έτοιμα είναι. Άιτε. Αστή κομμάτα στο φουρνίν, η ώρα περάν. Η κουμπάρ θα φεύγνε. Θα έρθει το φωταχτέρι με στο ξύρισμα. Άιτε. Άιτε. Αστή κομμάτα στο φουρνίν. Άιτε. Άιτε. Και αφού όλα ήταν έτοιμα, στις πατρικές εστίες των δύο μελόνυμφων, όπως συνηθιζόταν, στήθηκαν από το βράδυ του Σαββάτου δύο παράλληλα γλέντια. Και ενώ το γλέντι στο σπίτι του Χαμπίκου βρισκόταν σε εξέλιξη, οι φίλοι του ξεκίνησαν με τα όργανα για το σπίτι του κουμπάρου, προκειμένου να τον καλέσουν στο γλέντι του γαμπρού. Και αφού επέστρεψαν μαζί με τον κουμπάρο στο σπίτι του Χαμπίκου και γλέντισαν για κάποια ώρα, πήραν τον γαμπρό και τον κουμπάρο και όλοι μαζί ξεκίνησαν για το σπίτι του δεύτερου για το ξύρισμα. Το ξύρισμα αποτελούσε βασικό εθιμοτυπικό της προετοιμασίας του γαμπρού για το γάμο. Το γαμπρό το ξύριζαν οι φίλοι του, ενώ ένας εξ αυτών χρυζόταν ο κουρέας. Σύμφωνα με το έθιμο, οι φίλοι προσποιούνταν ότι το ξυράφι δεν έκοβε και έτσι ανάγκαζαν τον κουμπάρο να τους δώσει κάποιο φιλορδόρημα. Μόλις ολοκληρωνόταν το ξύρισμα, φίλες της νύφης εισέβαλαν προσπαθώντας να κλέψουν το παπούτσι του γαμπρού. Αν το κατάφερναν, ο κουμπάρος έπρεπε να πληρώσει και πάλι. Σάββατο πριν το γάμο λοιπόν, στο σπίτι του κουμπάρου και οι φίλοι του Χαμπίκου γλεντούν και ετοιμάζονται να τον ξυρίσουν. Θα τη βγάλει φτηνά ο κουμπάρος. Με την ευχή σα πως μας θα φεύγω. Πατέρα δώσ' με την ευχή σα πως μας θα φεύγω. Έρθεν η ώρα στη ζωή την τύχη μια να φέρω. Έρθεν η ώρα στη ζωή την τύχη μια να φέρω. Αχριέμ και πως ετρανινές αμόγι παρισσοπό. Έρθεν η ώρας να παντρεύς να φτάστε στο σπιτόπο. Έρθεν η ώρας να παντρεύς να φτάστε στο σπιτόπο. Ενδέκες με τες ό,τι διαρμένια. Πατέρα εσύ ενδέκες με τες ό,τι διαρμένια. Πώς να πορεύω με τα ανθρώψια πέι με αλλομία. Πώς να πορεύω με τα ανθρώψια πέι με αλλομία. Άντε καρά κανένος μικρός ψήψεις μη βατσκακιά. Να βοηθάς τα νη μπορούς κακό με φτάς καμιά. Να βοηθάς τα νη μπορούς κακό με φτάς καμιά. Άιντε σιγιά παιδιά. Άιντε σιγιά. Άιντε παιδιά, ας εφτάμε το τέτ διξηρήματος. Ατό το τέτ, έχω μάτω σε παλαιά τα χρόνια. Για τα το πρέπει να κρατούμε το και να περάνουμε σε παιδεία και σε παιδεία την παιδεία μου. Χάιντε παιδεία. Χάιντε γάμπρε. Ξυρίστε τον, ξυρίστε τον. Άμα ποιος θα ξυρίζει. Ο Γιάννης, πες καλό σιέρ. Χάιντε φέρτε ναι, το ξουράφι και το σαπόν για να σκαλώνα τώρα. Αχα. Αδά ενούλ, αλλά πρώτα πρώτα φόρτι ποδέας. Νόμα είμαι.
Έπαρκε χασιφτό νερόπον και τάραξόνε με το σαπόν. Άς. Α, τώρα, Χαντίκο, γιος μα θα έφτασε πουλί μου. Γιάννη, ξάει μη στεναχωρεύκεσαι. Ο κούμπαρον, έχει παράδες. Πολλά παράδες κι έχω. Ναι, πες πιχτός μη σε. Άιτε, βάλουν το χέρι στην τζόπες. Ήμω την πίσης και το σκύρα παρέν. Ναι, πεκάτ, δώσ. Κουμπαρέ, άμω να μην κόφτω ξηρά, θέλα κόλεμα. Ε, παρατά, Γιάννη. Κουμπαρέ, ξανγικόφτ, νόμα κάτι σακονίζω, το είπασε. Ναι, πες πιχτός, μη σε δώσ. Ναι, παρατά, να φτάς καλά τη δουλείας. Δω τσαχάλτσε να τος. Κάθηκα να ξυρίζωσε, είπε. Αγλυγορείς ή ξέρω αγλυγορείς. Αμαστάως να τελένω. Έμορφον επίκαι σαν τον Γιάννη. Έμορφ. Κάνει. Άρα έτσι φώταξε το κατσίς. Α, τώρα μπορείς να παίρνεις τον Ιχάλ. Έμορφο πήγε στον Γιάννη. Ε, παρατά για τη δουλεία. Γιάστε, ρωτώ εδώ και σε Γιάννη. Ε, να μα είναι. Ε, τώρα τελεύθερο. Τώρα είναι αυτό. Τώρα τελεύθερο. Α, τελεύθερο ήρθα κορίτσια σήμερα την ύφε. Κορίτσια, το έρθετε να δά. Έρθαμε να παίρνουμε τον παππού στη Γαμπρού. Γιώκη, πέρετα το. Θα πέρωμα, θα πέρωμα, θα πέρωμα. Γιώκη, πασά. Γιώκη. Τερέστε, ευκαιρόθα! Και όσο ο Χαμπίκος βρισκόταν για ξύρισμα στο σπίτι του κουμπάρου, η Πελαγία πήγαινε για λούσιμο στο σπίτι της Δονάστης, όπως προέβλεπε το έθιμο των προγόνων μας, γνωστό ως Σατσού. Η κύρια προετοιμασία της Πελαγίας για το γάμο, ωστόσο, έλαβε χώρα την Κυριακή το απόγευμα, όταν οι φίλες της πήγαν τον νηφικό της στην εκκλησία για να το ευλογήσει ο ιερέας και στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν στο σπίτι της Πελαγίας για να την ντύσουν. «Φορέστε την, σκεπάστε την και μη σαγλιγορούμε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο στίχος του παραδοσιακού τραγουδιού με το οποίο οι φίλες της Πελαγίας άρχισαν να την τίνουν και να την ετοιμάζουν για την εκκλησία. Ενώ την ίδια ώρα ο γαμπρός Χαμπίκος ξεκινούσε συνοδεία οργάνων από το σπίτι του για τον Ιφέπαρμαν. Bastard.
έμορφε σε είσαι πελαία, ο σήμερον ημέρα σε. Να ήσουν καλά, κορίτσε. Αγλίγορα και σαν κεφάλαι σου. Αχ, ασωστό μας, εσύ θεούτο τι πελαία. Ελέψ, εν πολλά τσοτι να ευρύξ, είναι καλό παιδά να ψελαφάσαι. Άλλη κορίτσε, θέλει κάποιον παιδάν. Αματός, άλλε απέρ. Άλλα πά, παίρνε κάποιον το και αγαπούνε, γιατί εσύ θέλει τα κυρουκάνα του. Κι όντως ο παπάς ρωτάτε σαν πέσει στην εκκλησία, αγαπάσα τον. Ατές λέγνε ναι, και ας μην αγαπούνα τον. Γιατί όπως ξέρετε, εμείς τα νέα κορίτσια, λόγο και έχουμε για το οποίο θα παίρνουμε. Ατά εν δουλειές των τρανών. Για τα το λέγω σε πελαία, είσαι πολλά τυχερέσα. Γιατί πένς, ατ' τον παγαπάς. Δόξα το Θεόν και την Παναία, τα γονεϊκά με δέκανε μέσα τον που αγαπώ. Κάθαν φορήν που έλεπα τον σε παρακάθετη χωρί, έλεγα πέσει. Αχ, πελαία, ατόσεν για τεσέν, και τόσα τώρα είναι ο άντρας ήμ. Αχ, πελαία, ας δρουτώσε. Α, τώρα παντρείς, πώς είναι η καρδία. Η χαρά μεν τρανών, άμα στεναχωρεύκουμε, για τη μάνα μου και τον κύρι. Από μικρές επέμνω ορφανέσα και τράνα με τα τίντς. Πώς το αφήνατσε τώρα και θα πάγω στο καινούρο σπίτ. Ξάι μη στεναχωρεύκεσαι, πελαία, αδά σου μάντρεις. Και λέψε άλλα κορίτσια που αντρίζε σαν μακρά και κόφτεν τη στράτα. Καλά λέει σε η αγάπη, πελαία. Με στεναχωρεύκεσαι εικόν ημέρα. Χάιτε, ας κουίζουμε τη μάνα στο τσακώνω με την πίτα. Πάτσι, πάτσι έβγαινε, η πελαία είναι έτοιμος. Ετοιμάες, κόρη. Και εντέμορφε σε γένουσνε. Στάς, φιλός. Πάτσι, χάσω τα φάρτες. Α, έτσι πεθάς, κλαίνεις και την πελαρία. Ας η χαρά μου, κλαιοπούλη μου, ας η χαρά μου. Χάσω τα δάκρυς και ας τσακώνω με την πίτα. Κάθε καπούλη μου. Χάιτε, κι εσείς κορτσόπα, πιστέστε εν τα τέτ. Να παίρετε κι από ένα κομμάτι. Να θήκετε αυκάσω μαξιλάρνε σου. Να ελέπετε τι να θα παίρετε. Ας ελέπω το γιορίκα μου. Σίξα, γαϊδηρή, στο γιορίκα σου νούσεις. Χατέστε το γιορίκα, αέρτο γαπρό με τα λάινατ. Χάιτε, πάτσι. Κουίξον τον ταΐ του Σάβα και την ταϊφάνη σου να ελέπνε την παλαΐα. Άιτε, Σάβα, Λισάφ, ελάτε με. Και ντε μορφές αν ήθε γένους νεάνεψα. Σάβα, ελέψ πούλιν πως ετράνιν εν θαγατέρας. Ελέπω, πάτσι. Αξίωσέ με ο Θεόν να ελέπατε και νύφε. Έλας φιλόσε πούλιν. Ελέψ, ο πάπας και η μάνας. Από εκεί έκαψηλά τους στέγνε, ελέπνεσε και σέρουνταν. Δώσατε ένα φιλί να πέσει στην ευσύνη του. Έγινε την πάσα. Νωρίς εφέκες μας. Σάβα, μη φτάσα έτσι. Ο πασιάνε μου αναπάεται. Άμα πάντα βρίεται, απέσα καρδία σε μου, ναι. Λελεύωσε. Μη ματώνεις την καρδία την πελαίας αίκον ημέραν. Έλα, δέβα, δώσ' την ευχής. Άξον, πελαία. Εμείς αυτό το έπρεπε επίκαμα του. Ας έφυγεν ο πάπας και η μάνας, ετράρινα με σε μιούλα τα καλά του Θεού. Άξονα τώρα, σ' αυτό το σπίτι το θα μπαίνεις, να είσαι τίμη έσα και να μην ετροπιάσεις την ταϊφάνε μου. Ευσύν δίγωσε να περάνεις καλά και ευλογημένα, σου μάσω κύριε, στον άντρας. Αφεύς πουλί μου και χάρεσε, μα τε μόνη η καρδία πονεί. Μικρόν παιδί νέσνε όταν έρθες απέσω σπίνε μου και χόρτασα σε πουλί μου. Και τώρα ετράνινες και γάλε γάλε θα φεύσα στο σπίνε μου. Αλλά τον έφταμε, έτσι. Τα παιδιά όταν τρανίνε πρέπει να φτάνετε κινέτερον την ταϊφάν. Και θα το ας δίγωσε εγώ πα την ευχή μου. Να αγαπάς τον άντρα σας
και τα πεθερουκάς για τα εκεί, με την κίνηση θα ζεις. Άμα ένα ψαλαφό απεσέν, να μην εσπάλτς μας, μη κόβεις τη στράτα, να έρχουν στο να ελέπουμε σας. Έλα, πουλί μου, έλα να δεις και υπάρχει στην ευσύνα. Γουρπά να ίνουμε σε σέν, όμορφε σαν, κι άξον, εκεί κάπου θα πας, να είσαι καλέ σαν ύφε, κι ούλο το χωρίο να καλακεύνε ορθά για τεσέν, κι εγώ να καμαρώνω, έμορφε σαν. Ιέμ, έλα, έλα να αποχαιρετάς την ξαδέλφη σας. Πελαία, ξέρω πως ένα είσαι ορφανός. Ρε φούλε με όσον ο πάπα έφυγες απαπόρε και άλλο πεις και κλώστε. Εσέν, ο Ταΐο Σάββα σε τράνινε σε έναν παιδί να τκαλείω. Για τα το σονούς πάντα να έχεις πως ατουκά δύο ψή αναμένεσαι. Ευχήν δίγωσε, στο καινούρτο σπίτι το θα πας, αφού τα τομάτες καμία να μην δεκρούνε. Καλό τυχέ σαν να είσαι, Πελαία. Α, από γκρούστον, έρτε αγαπρό με τα λάινα. Χάιτε κορτσόπα, ας δεν μπαίνουμε πρέος στο κατοφή. Και πρέπει να επένω αγαπρά και πληρώνω κουμπάρο. Χάιτε γάρι, πάμε. Έρθε ο γαμπρό με τα λάινα, χάιτε. Κορτσόπα, έμπρε στο κατοφή, να φτάτε τα τέτ. Έτο πάτσι. Το παπούτσι μου. Ποιος εν? Έρθαμε! Και μπορείτε να εμπέντε και πληρώνω κούμπαρον. Αίκο φορτσόπορε, εμείς τους λίγομα έτσι. Άιντε κούμπαρε, σύρο! Σύρο! Άι, κανίδα! Ελάτε! Κάτε εδώ! Επάτε να πέτε! Άι! Α, τώρα που είναι! Σαν να πληρώνω. Έπαρε για τα λίρας. Πώς εδώ είναι αυτά, νόμα κι άλλα. Καλύτε, καλύτε. Ποιος είναι τσάπε. Άγιε σπιχτός με. Άγιε, κανίδα. Έλα, κάψε. Έλα. Ευκαιρώσε την τσόπενα. Κανίδανε. Για τώρα τα ελεύθερα! Αχ, τα ελεύθερα! Γεια σε λεπατά! Να έχετε τυχερόν καλόν! Έλα τα πουλία μου! Λεμπέρις, έλα! Α, εμένα είναι σπάλι! Έχω εσένα να σπάλω! Ισάφε! Έρχομαι! Έτσι έρχομαι! Έτσι έρχομαι! Έλα, έλα! Τα παδά έχουμε ελεύθερα! Έρχομαι! Έλα! Έλα πουλία με, ελάτε, ελάτε! Με έναν καλό τυχερόν! Α, τώρα Σάββα, αδίγουμε το κορίτσι. Δε βαπούλι, μα πες και φέρω την Πελαία. Πελαία,
Άμον κοτσίς, δόε. Το παπούτσι γιάμ και σε βεγγάλα. Ουμπάρε. Δόθε. Έλα δα. Αβούτε και μπορεί να πορπάτε. Κι εγώ τον αυτάγω. Άμα κάτι σύρτσαπες, κάτι είναι. Τσάτας. Γεια στερου. Έπαρ μερικά λίρας. Μερικά λίρας. Γεια στερου. Και μπέγξα. Ναι, παιδιάσαι, σύρον κάμποσα. Έπαρ για τα. Άρα έτσι, τα παράδας πολλά αγαπώ να εξέρτσα. Είδαμα, είδαμα. Μάρικα. Είδαμα. Μάρικα. Νύφε. Έρθεν η ώρα, Πούλιμ, να δεις τη θαγατέρας. Άντε, Νύφε, δώσ' τη θαγατέρας. Να ζήτενε και να αστρομαλύνετε. Άιντε, θα σας χάσουμε σαν τώρα για την εκκλησία. Άιντε, παίξουν. Και αφού πλήρωσε αρκετά ο κουμπάρος, η Πελαγία αποχαιρέτησε ως νύφη πλέον το σπίτι στο οποίο έζησε για 10 ολόκληρα χρόνια μετά το θάνατο των βιολογικών γονιών της. Με τις ευχές της οικογενείας της και υπό τους σκοπούς του Αχπαστού και του Τάς, ξεκίνησε μαζί με τον Χαμπίκο για την εκκλησία του χωριού. Η γαμήλη απομπή με προορισμό την εκκλησία διαρκούσε στο ΚΑΡΣ ανάλογα με την απόσταση που είχε ο ναός και φυσικά ανάλογα με το κέφι και τη διάθεση για χορό που είχαν όσοι χόρευαν μπροστά από το γαμπρό και την ύφη. Καθ' όλη τη διαδρομή μάλιστα, φίλες και φίλοι των δύο νέων που χόρευαν μπροστά τους διέκοπταν όπως προέβλεπε η παράδοση την πορεία, ζητώντας ορισμένα ανταλλάγματα. Καρδιά, βρε, έφαες με, βρε, έφαες με τη σουμπούλα, βρε.
Κωνσταντίνο, εψώφεσαι το κορίτσι. Ναι, έτσι ας πάμε στην... ας πάμε στην εκκλησία και μετά φτάμε τα ζαντά. Ναι, έτσι Μάρικα! Ξαντάμε! Μάρικα, έλα εδώ, έφαε με. Πάθε, φάδι! Μισκότα! Έλα, να στη μαχρόνια να έχεις. Άιντε! Άιντε! Άιντε σε, άιντε! Ελάτε μεγάλα! Άιντε παιδιά, ελάτε να ανατελούμε την υπομνηστήρωνα τώρα. Χαράλαμπε, αγαπάσατεν. Αγαπόγατε. Πελαΐα, αγαπάσατον. Αγαπόγατον. Α, τώρα πας, τελούμε το μυστήριο. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Χαράλαμπος, τη δούλη του Θεού Πελαΐα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Πελαΐα, τον δούλο του Θεού Χαράλαμπο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Από τώρα εις τον ζευγάρ, να ζείτενε και να είστε ένα καλό και ευλογημένο ζωή και με πολλά παιδεία. Εσύ Πακουμπάρε, πάντα άξιος να είσαι. Κούμπαρε, τάξον, τάξον! Ένα τραπέζ! Έτσι, με τις ευλογίες του ιερέα, ο Χαμπίκος και η Πελαγία έγιναν και επίσημα ζευγάρι. Και με αφορμή τη νέα ζωή που ανοιγόταν μπροστά τους, όπως προέβλεπε η παράδοση, το ίδιο βράδυ στήθηκε στην αυλή του Χαμπίκου ένα τρικούβερτο γλέτι. Και πριν αρχίσουν το χορό, οι καλεσμένοι του γάμου χάρισαν στο ζευγάρι τα απαραίτητα δώρα, προκειμένου να ανοίξει το καινούργιο του σπιτικό. Η τελετή των δώρων, ή χάρ, ή αλλιώς χάρισμαν, ή αποκαμάρωμαν, όπως ονομαζόταν στον τόπο καταγωγής των προγόνων μας, γινόταν στο πλαίσιο του ποντιακού γάμου με τρόπο πανηγυρικό. Στρωνόταν ένα ειδικό τραπέζι, πίσω από το οποίο στεκόταν η νύφη, ενώ ένας άντρας με ειδικό ταλέντο και ξεχωριστό χιούμορ αναλάμβανε το ρόλο του τελάλη, της αναγγελίας δηλαδή των δώρων που κατέθεταν οι καλεσμένοι. Ο τελάλης ανήγγειλε ηχηρά το όνομα του κάθε δωρητή, καθώς και το δώρο του, ενώ έδινε ευχές στον καθένα που χάρισε στο ζευγάρι.
Μετά τη λήξη του χαρίσματος ξεκινούσε ο χορός και το γλέντι, το οποίο κρατούσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ένας εκ των χορών που πλαισίωναν το γλέντι του ποντιακού γάμου ήταν και το θύμισμα. Αποτελούσε ένα από τα πιο σπουδαία έθιμα του ποντιακού γάμου με έντονο θρησκευτικό περιεχόμενο. Στο χορό συμμετείχαν 7 ζευγάρια, με πρώτο το ζευγάρι των νεονύμφων και ένα μονό άτομο, το ΤΕΚ. Κάθε ζευγάρι κρατούσε και από μία λαμπάδα αναμένη, ενώ ο ιερέας που τέλεσε τη στέψη ευλογούσε με το θυμιατό του τα ζευγάρια. Σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο, όπως και στην αναγέννηση κατά τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης των προγόνων μας, το θύμισμα γινόταν χωρίς την παρουσία ιερέα. Το χάρισμα ή αποκαμάρωμα, όπως και το θύμισμα, ήταν τα έθιμα λοιπόν που πλαισίωσαν και το γάμο του Χαμπίκου και της Πελαγίας εκείνο το βράδυ. Όσο για το ρόλο του Τελάλη, τον ανέλαβε ο ξάδερφος της νύφης, ο Γιορίκας, ο οποίος φημιζόταν στο χαραμί Βαρτάν για το χιούμορ του, αλλά και το ταλέντο που είχε στην αναγγελία των δώρων. Τελείωσαμε τα Στέφανα, άσε φτάμε τα αποκαμάρουμε. Σουκ νύφε, κούμπαρε, έπαρ την νύφε και αγητέστη. Κάθε κάτω κάθε. Α, τώρα κούμπαρε, ο πρώτος που αχαρίσεις εσύ. Διαφέρον και την κουμπάρτσα και αστερούμε τα σύρτς. Άμα σύρτς πολλά εσύ, κάτω αυτά είναι η άλπα. Αχα, ελέπω, κρατεί τσάντα γκέρτετε. Η κουμπάρτσα χαρίς. Δω είναι από τα κουμπάρτσα, γεια σε ελέπω. Πρώτα σε ελέπω εγώ και ύστερα είναι η φύση. Χρυσό. Τώρα απακριβώνει το χρυσό, γκαλώνει. Έναν γοιέν χρυσό, η κουμπάρτσα χαρίς την ύφε. Φώταξε, για σε λεπατέν, οχοχο. Ο κούμπαρο, σοσέρ. Σοσέρ, αλυσίδα. Στάς βάλουμε και σοσέρ, νύφε. Α, τώρα, να είστε καλά, κούμπαρε και κουμπάρτσα, πάντα άξι. Να είσαι καλά. Τα μαύρα πάει ξένιες, αλλά δεν κεφτάει. Χόρεψε ο μπαρ, ντό είναι αβούτα πες. Αλήρα αυτή τα είμαι κούκονος είναι αβούτα. Γεια σε λεπώ. Πόσα είναι, πέμι με τρόγατα. Πολλά. 10, εγώ να λέγω 20. Άιτε, λίρας. Άιτε, καλά στέρνα δεξαμέντζα. Δεν μας ο καλός. Φέρτε και το πείσμα μέρτε 100, 200, 1500, 100, 200, 1500. Άιτε πάτσι Μαρίκα, τσιτ μαύρον φορείς άμα το χώρον κι αφήνς. Εγώ εκράνινα το γιος μάνα λελέματα. Άρα τάει. Αλλά και η νύφη
Να έλα, έλα, εδώ ένα βουτόν δεν φορτώθες. Επίκα, γερχάν. Πάσιν, πάσιν να μου νεσέ. Με τα σέρε με πήγα του. Κι αβούτε τη μάνα στις γιάμι. Ναι. Η Μαρίκα τη γάσονος, χαρίς και έναν πεντόλυρο. Α, έτσι. Α, έτσι. Χρυσά χρόνια να ζει με τον ανεψιό. Γεια σου, φορίζομαι. Ήθε το κεφάλι σκιά σκούτια σαν χρυσά. Έμορφεσα. Έμορφεσα. Πάτσι, ο Θεό να δείσαι άλλα τόσα χρόνια. Ούτσκες ο κεφάλις με έναν καλό κορτσόπο. Αμήν, αγλίγορα. Σήτε ζεις. Αγλίγορα, σήτε ζω. Να είσαι καλά, λέβα στο καλό. Φέρτε, φέρτε, φέρτε και το πίσπα μέρτε. Εκατό δεκόσια, σύλλε πεντακόσια. Εκατό δεκόσια, σύλλε πεντακόσια. Άιτε μάνα, σου καπάν. Η μάνα Μιλισάφ και την ύφες η Πάτσι. Όι, 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 φορτώθη. Α, το εσύ αν παεδεύεν, το εν το φέρτς. Γεια σε λεπά. Χαρίζω ένα ζούμοτρον να φας την ταϊφάνατς. Χαρίζω ένα ζούμοτρον. Άφησες με κανέναν πεντόλυρον, έφαες τα όλα. Ουρπάνα είναι σε με νόμα, με. Νόμα. Έλα, έλα, νύφε. Τερέστε, τε μόνη μάνα, εφτάει πρακτικά δώρα. Τερέστε. Να ζουμόν περασκία, πυσία, οτία, η νύφε. Και να παίρνει και πάει και την μπάτσινα. Να το παέν. Ε, πονηρέσα είσαι. Άμα περιμένω, ας εσένε κάχα. Αλεπός είσαι, αλεπός. Χάιντε. Χάιντε, δέβα. Και ούτσι και στο κεφάλι. Αμήν, φέμ, αμήν. Αμήν, έφαες. Φέρτε και το πίσπα μέρτε. Εκατό δεκόσια, σίλια πεντακόσια. Εκατό δεκόσια, φέρτε. Στούνε, χάιτε, κουζερία, χάιτε, έλα. Κουζερία τη μήνη. Έρτε, φέρε έναν κουτί. Να πάει νύφε στο νερό την ημέρα δεύτερο. Α, έτσι και κουζερία. Χάιτε, ούτσι και στο κεφάλι. Δεύα. Α, τώρα σε έρτε η άλλη, η αγάπη. Σε βδαλίσα και ατεπά. Όχι, θέλατε να τέμε το ζώρα. Πρέπει να πέρα. Τα μάτες κι ανοίξεις. Άνοιξε ντομάτες. Ναι. Αχα, τέρε να μυρούς, κάθηκα. Δω χαρίς. Ένα καρέ. Ένα, με τα χέρια σε πήγες τα. Ναι. Γεια σου, τερό, έπλεξες ορθά. Έμορφα. Μάνα, ας εσύ αγκαλίον μπλεκ. Άιτε, δεύα, ούτσι σε κεφάλις. Αμήν, Παναία. Φέρτε, φέρτε, φέρτε και το πίσπα μέρτε. Εκατό δεκόσια, σίλε πεντακόσια. Εκατό δεκόσια, σίλε πεντακόσια. Άιτε, α τώρα σε έρτε η άλλη. Η αγάπη. Η ανθή, η ανθή. Πέτρεψε. Εσά σύρεψα, έλα, δεν κεφτάει. Εσύ το έγκυς. Μαξιλαροθήκας. Αφού τα εσύ είπα, εγάζω εσύ σαν τα. Να βάλει τα κεφάλια του να πάει. Σ' αρέσνε. Αρέσνε με, αρέσνε με, αρέσνε με. Ήφε λέψ. Κι είναι μεταχειρισμένο. Χάι, δέβα, ούτσι και στο κεφάλι. Α, τώρα σε έρθει παρές. Τι τσάντωνος οι εγγονές. Χολάστανε και σε έγκανα την τσάντωση, σε έγκανα την παρέσσα. Ένα σαμαβάρ. Να φτάει τσάι και ποτίζει τα πεθερουκά. Ένα ξατρανόν, ένα μακιπυρά. Ο λίγο νερό να βάλει γιατί το σταμνίν όλο μπέρα πες. Χάιτε δε, ούτσι και στο κεφάλι. Φέρτε, φέρτε, φέρτε και το πίσπα μέρτε. Εκατό δεκόσια, σύλλε πεντακόσια. Εκατό δεκόσια, σύλλε πεντακόσια. Χάιτε, Άννα, έλα και εσύ πά. Η Άννα την κοχτσί. Μαρίκα, κελέψ. Α, το χαρίσεις εσύ. Έναν έμορφο δίσκο. Κελέψ, με τα βούτα, πέρτια πας τον πάπα και τη μάνα, καφέ.
Έμος, χάιτ, ούτσι και στο κεφάλι. Ας έρθαν για τα παιδεία, τα παιχιάρκα και γαμπρού. Ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας, έγκαν και μεντζέ. Να πες, ο Χαμπίκο να πες και μεντζέ. Αμα να μην τσακούνταν τα παράθυρα. Έμορφα, ούτσι και στο κεφάλι σου, παιδεία. Λεβάτε. Χάιτε, χάιτε, φέρτε, φέρτε. Αβούτα το είναι, τίποτα κίνα βούτα. Χάιτε πάτε, σου και σύπα. Σύπα φέρε το Χριστό και την Παναία. Να βάλνατε απάνω στο κεφάλι να τον όταν κοιμούντα. Να φυλάτε σε. Για να δει σας πολλά παιδιά. Χάιτε, πάτε. Και αφού τώρα εχάρτσετε. Όποιος εχάρτσεν και όποιος και χάρτσεν, ευχαριστούμε πολλά. Γάμπρε, σου καπάν, έπαρκούμπαρε το γαμπρόν και ας χορεύω με την ύφη. Ας εφτάμε το θυμί. Κοίνο, κοίνο, καφέ. Άιτ, άιτ. Έλα, έλα, Τάι, κλαις πολλά. Έλα, πιστέψτε με καλά. Thank you.
Αυτοί, κυρίες και κύριοι, είναι οι Χαραμίδες, η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννησης. Και αφού λοιπόν οι Χαραμίδες, αρχές της δεκαετίας του 1910, κάποιο βράδυ γλέντισαν μέχρι πρωίας, ολοκληρώθηκε η Χαράν του Χαμπίκου και της Πελαγίας στο Χαραμί Βαρτάν. Ένα θερμό χειροκρότημα στους ηθοποιούς μας, οι οποίοι χρειάστηκε να καταβάλουν προσπάθεια για περισσότερους από 2 μήνες για αυτό το οποίο σας παρουσιάσαμε σήμερα. Στο ρόλο του ιερέα, αλλά και φίλου του γαμπρού, ήταν ο Κώστας ο Καρυπίδης. Ο γαμπρός μας, ο Χαμπίκος, ήταν ο Χαράλαμπος ο Χουρουζίδης. Ένα θερμό χειροκρότημα για την νύφη μας την Πελαγία, την Αγγελική Ταουκτσή. Στο ρόλο του κουμπάρου του Κωστίκα ήταν ο Γιώργος Αδαμίδης. Και στο ρόλο της κουμπάρας της Τασούλας ήταν η Χρυσάνθη Κούλικα. Ένα θερμό χειροκρότημα και για τον Πανίκα μας που ήταν ο Θόδωρος ο Χουρουζίδης. Η μητέρα του γαμπρού, η Σιμέλα, ήταν η Ιορδάνα Μπουχούρη. Ο Σάββας, ο θείος και πατέρας φυσικά της Πελαγίας, ο Κύριλλος ο Παπουλίδης. Και η γυναίκα του η Ευγενή ήταν η Ελένη Παπαδοπούλου. Ένα θερμό χειροκρότημα και στους φίλους του γαμπρού να βγουν όλοι μαζί, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης ο Πετρίδης, ο Γιώργος ο Γραμματικόπουλος, ο Φίλιππας ο Πετρίδης, ο οποίος ήταν και στον Ταούλη, αλλά και στις φίλες της νύφης, οι οποίες ήταν η Αγάπη Αδαμίδου, η Ραφαέλα η Χουρουζίδου, η Κατερίνα η Καρυπίδου, η Άννα η Απιδοπούλου και η Αλέκα η Κυριακίδου. Ένα θερμό χειροκρότημα. Τη μικρή Πελαγία υποδίθηκε η Δέσποινα η Τσιμενίδου, που άνοιξε την παράστασή μας. Ένα θερμό χειροκρότημα για την Πάτση Μαρίκα. Στο ρόλο λοιπόν της Πάτσης Μαρίκας ήταν η Μαρία η Κυριακίδου. Και η νονά του γαμπρού η Ανούτκα ήταν η Μαρία η Ξενιτίδου. Το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Πάμε τώρα και στην μεριά της νύφης, στην άλλη την Πάτση τη Λισάφο, που ήταν η Άννα η Κουρτίδου. Ένα θερμό χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι, ελπίζω να μην ξέχασα κανένα ηθοποιό από εδώ. Πάμε να τους χειροκροτήσουμε όλους μαζί. Α, το Γιορίκα, ο Γιορίκας, τελευταίος. Ο Γιορίκας, ο ξάδερφος της νύφης της Πελαγίας. Ένα θερμό χειροκρότημα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στους ηθοποιούς μας, τους οποίους πιστεύω να μην τους κουράσαμε αυτούς τους 2 και πλέον μήνες. Να τους ευχαριστήσουμε και εμείς από πλευράς μας ως θεατρική ομάδα και ως πολιτιστικός σύλλογος για τη συνεργασία που είχαμε. Είμαστε περήφανοι για αυτό το οποίο παρουσιάσαμε σήμερα σε εσάς. Ελπίζουμε και εσείς να μείνατε ικανοποιημένοι. Ένα θερμό χειροκρότημα για να περάσουν και οι υπόλοιποι συντελεστές. Στη λύρα ήταν ο Λάμπης ο Γραμματικόπουλος. Λάμπη. Φυσικά έχουμε και τους αφανείς ήρωές μας και φέτος. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την ομάδα των σκηνικών. Στα σκηνικά και στα κοστούμια ήταν η Αναστασία Αλεξανδρίδου, Αθανασία Γρηγοριάδου, Βέρα Μασμανίδου, Θεοφανία Παπαμιχαηλίδου, Ευγενία Πετρίδου, Ζωή Ταοκτσή, Χριστίνα Χουρουζίδου και στο μακιγιάζ η Μαγδαληνή Μπάρμπα. Να ευχαριστήσουμε φυσικά ένα μεγάλο χειροκρότημα στα κορίτσια μας, να ευχαριστήσουμε και τον τεχνικό σκηνικών, τον κύριο Τάσο Αρόγλου, για την πολύτιμη βοήθειά του σε ό,τι αφορά την κατασκευή των σκηνικών, το Δήμο Σερών και το Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Καλαϊτζίτη, το Διπεθέ Σερών και το Δήμο Ηράκλειας για την υλικοτεχνική υποστήριξη της θεατρικής μας παράστασης. Στη μουσική επιμέλεια ο Στέφανος Καρπίδης. Στα φώτα ήταν ο Βασίλης Νάκας. Στον ήχο
ο Μιχάλης Παπάς. Ένα θερμό χειροκρότημα. Τη φωτογράφηση για τις ανάγκες της παράστασής μας έκανε η Μαρία Ιτουρατζίδου. Στις αφηγήσεις, ο υποφαινόμενος Σοκράτης Κουρουζίδης και η Μαρία Γρηγοριάδου, κυρίες και κύριοι, ένα θερμό χειροκρότημα. Το σενάριο ήταν με αλφαβητική σειρά. Η Βασιλική μας Μανίδου, Κουρουζίδης Παύλος και Σοκράτης Κουρουζίδης. Και ένα μεγάλο χειροκρότημα, λίγο τα φώτα παρακαλώ, στην κυρία Πελαγία, την καλομάνα μας, η οποία ήταν και η πηγή της έμπνευσής μας για το ρόλο της Πελαγίας. Επίσης, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας και τους εθελοντές μας. Τονίζουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια βγήκε χάρη στην πολύτιμη προσπάθεια των εθελοντών μας. Ένα χειροκρότημα στους ηθοποιούς μας και μείνετε για λίγο, δεν τελειώσαμε. Σάβα, α τότο κορτσόπον την αγάπη, άμον πολλά ερέχτα το. Ντόλες, πάμε στο ψαλάφεμα για τον ιό μου τον θοσεμένο, τον Γιωρίκα. Ήταν μετά τον εύκαιρο να ασχολούμαι. Ταύτα, ο πουλί. Καλέσα είναι η κοπέλα, μετά τότε δεν αυτάει. Εγώ λέω να πάμε στο ψαλάφεμα, να βάλα το κιατό στη σειρά, ακούρα το στη στράτα. Άιτε, ας πάμε, δεν αυτάμε. Άιτε, ας πάμε. Απ' χαιρές αγάπη. Άιτε τώρα, αφόσον τελείωσαμε ούλε, ας πάμε το πλαίβο με τα κοσάρας και αύριο με το πουρνόν, εφτάμε το φως στο μάτι. Άιτε. Και μισή ώρα να συνεχίσουμε το γλέντι της χαράς του Χαμπίγου και της Πελαγίας. Αύριο λοιπόν αναβιώνουμε τα φωστομάτια εδώ στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αναγέννησης. Καλό σας βράδυ.